Το φιλαράκι μας λοιπόν, ο Βοάς. Γεια σου Βοάς! Λίγο πριν νυχτώσει. Είσαι έτοιμος, πάμε! Ο Βοάς λοιπόν ανήκει στη Λέσχη, εδώ της Κατερίνης. Και έχουμε έρθει να του κάνουμε μια τραβηξιά λίγο πριν νυχτώσει. Με πλήρη άπνοια, μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Ωραίος, ωραίος, ναι. Και πέρυσι έκανα, να θυμάμαι, μια πολύ ωραία πεταξιά και φέτος βλέπω πάει πάρα πολύ καλά, ναι. Άτονα. Πήγα πολύ κοντά του, πήρα φόρα εγώ. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο το πλάνο. Ναι, ναι, είναι θεαματικούλης πολύ, άτονα. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία φτερά, λέω. Και κορμάρες, όρθια τελείως. Μπράβο ρε Βοά, ναι. Τελείως όρθια, κοιτάξτε. Και τρεμουλιαστά, λέω. Έχει, έχει, πολύ, πολύ ωραίο φτερό. Επαναλαμβάνω, πριν το σούρουπο. Λίγο πριν το σούρουπο. Βλέπουμε μια πολυτελεία, θα έλεγα, πεταξιά στο φίλο μας το Βοά. Με τέτοια περιστέρια εδώ. Και έχουν τώρα και πλάτες αυτό. Να... Περάσανε λίγο, είναι λάκα εδώ, τη λάκα. Και πάνε τώρα μέσα να πιάσουν τα φτερά. Ναι, ναι, έχει φτερά. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ αυτός είναι. Ο Βοάς λοιπόν ο ακίνητος. Αφήνουμε τώρα τα μέσα και πάμε εδώ στα πιο πάνω. Είναι όλα κλωνοποιημένα. Αφήνουμε και τα επάνω, στον μπόι που έχουν πάρει και πάμε σε μια πολύ ωραία διάδα και στο βάθος, βάθος κήπο εδώ. Πω πω τι έγινε. Ναι, τώρα αυτά τα φτερά δεν τα βλέπεις εύκολα όντως. Είναι πολύ όρθια τα περιστέρια και ψηλά τα φτερά τους. Όρθια λοιπόν, ψηλά, λαλά. Βοάς, Λέσχη. Λέσχη Κατερίνης, ναι. Μόνο θα πρέπει να μην τα αφήσει πολύ γιατί βραδιάζει. Μην κοιτάτε τώρα πάνω, είναι ξέφωτο. Έχει και τη συννεφιά. Και δεν κόβουνε καθόλου, αυτό το στυλ έχουνε. Ακόμα και πλάτη. Πλάτη μούρι πάνε. Και ωραία διαγώνιο. Κοιτάξτε διαγώνιο. Τώρα θα ορθώσει και θα βγάζει φωτογραφίες. Ναι, 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 αυτό είναι. Και στα πολύ ψηλά πετάνε πάλι έτσι. Βγάζει πρόγραμμα, ναι, όντως. Ο Βοάς βγάζει πρόγραμμα, παιδιά, αλήθεια. Πολύ καλός. Μια νυχτερινή πτήση, έτσι θα την έλεγα. Ναι, έχουν πάρει τώρα τον πέγου, έχουν ξεκολλήσει τα πουλιά. Για να πάω μία επάνω. Ωχ, πήγα πλάγια, έφυγε, ξέφυγε γιατί έχουν πάρει πολύ ύψος και δεν φαίνονται τώρα, αρχίζει και σκοτεινιάζει. Ναι, είναι εκεί τέρμα. Κλώνει. Και άμα κάνει και το πεσό το περσινό, ράμα έρχονται. Ωραίο στρατός, λέω. Ο Βοστρατός. Εκεί επάνω, ναι, ναι. Με πλήρη άπνοια. Και πάνε για ξενύχτη τώρα. Όντως. Θα του πω να τα ρίξει. Ναι, ναι. Ναι, μιλάμε τώρα εκεί που έχουν πάει τα πουλιά, κάτσε να αφήσω. Να κατέβω μία κάτω. Τον βλέπω και αυτό να δω, είναι ακλόνητος. Έλα, δείχτα, δείχτα. Βγάζει και το γιακαντί τώρα για να δούμε. Τώρα θα δείτε εδώ πεσό αλλιώτικο από τα άλλα. Ανακατεύουνε.
Έχει έρθει ήδη ένας. Εγώ θέλω την ομάδα όλη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όλα. Άβιας ουρανός. Άλλο ένα είναι. Και ένα πλαγίος. Τέλος. Όπα, είχε κι άλλο, ε. Νικόλα! Νίκο! Τώρα θα πάει στον μπαμπά του σίγουρα, ναι. Κάτι τρώει τώρα. Άστο να κάνει τη δουλειά του, παιδί, τρώει να μεγαλώσει, ρε. Να το να λέω, ο Νικολάκης. Πέρυσι το λέγαμε Βουάκη, τώρα είναι ο Νικολάκης. Τι κάνεις, ρε Νικόλα? Ακόμα Βουάκη είναι, ακόμα Βουάκη. Α, Βουάκη είναι, έτσι, βέβαια, του Βουά τι θα είναι, Βουάκη θα είναι. Εδώ τους βλέπουμε και τους δύο, πατέρας και γιος καμαρώνουνε, νάτος. Δεν ήθελες βίντεο, Νικολάκη, έτσι? Σήμερα φέτος είναι λίγο ντροπαλός. Ναι, φέτος ντρέπεται, γιατί έχει μεγαλώσει, γι' αυτό, είναι πιο μεγάλος. Του χρόνου θα τα σιάξει αυτός όμως. Αμέ. Έτσι είναι, Νίκο. Του χρόνου θα είναι ο Νίκος πιο... θα είναι πιο μεγάλος, θα τα σιάξει αυτός. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο και στους δύο, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Και σε σένα, ρε, μεγάλε Βοά, και στο Βοάκι το μικρό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και λίγο τα περιστέρια μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει και θα τα πούμε, θα μιλήσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα πουλάκια του. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, τα πέταξε ο άνθρωπος βράδυ, βράδυ πραγματικά. Μην κοιτάτε, τώρα έχει μπει εσωτερικός φωτισμός, γι' αυτό φαίνονται τα πουλιά. Ειδικά αυτά τα σπουδερά, τα είχαμε δει πέρσι με μια γαλανάδα και βγάζανε μάτια. Και φέτος πήγανε πολύ όρθια τα πουλιά, πάρα πολύ και κρεμαστά. Απλά ήταν λίγο φοβισμένα λόγω της ώρας και δεν απλώσανε πολύ. Ενώ απλώσανε όσο, όχι όσο θα έπρεπε. Όπως πέρυσι δηλαδή. Αλλά από φτερά και από ορθώματα είναι πολυτελείας. Και ωραία σκαριά, ναι. Μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα περιστέρια, ναι. Κοιτάξτε εδώ δύο ωραίες τυλικίτσες. Κούκλες είναι, κούκλες. Πεντάμορφα, πεντάμορφα, όχι όμορφα, πεντάμορφα. Ο Βοάς θα είναι πάντα έτσι, λίγα και καλά μου λέει, από παλιά. Λίγα και καλά. Δεν είναι τον πολλών. Και καλά κάνει. Την ομάδα, μπαμ, την πατσαβούρα, πάνω τέλος. Πολύ ωραίος. Και είναι και αυτός, όπως είπα και πριν, μέλος εδώ της Λέσχης Φίλων Θεαματικών Περιστεράδων Πιερίας. Ναι, έτσι λέγεται. Πολύ καλός. Γεια σου, ρε Βουά. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε τραβάω σε ένα βίντεο από παιδάκι, θυμάσαι εκεί στην Παναγία. Πώς λέγονταν, κύριε? Κοταριώτησα. Την Κοταριώτησα, μπράβο. Εκεί. Πάνω, εκεί. Ναι, εκεί σε ένα σπιτάκι που είστε πιτσιρίκι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις τώρα. Εσύ τώρα να μιλάμε και λίγο έτσι περιστεριακός. Είσαι λίγο αδικημένος της ημέρας εδώ που κάναμε κάποια βιντεάκια, γιατί ήταν ο κλήρος εσένα να πετάξει τελευταίος. Έχει ψηλό σουρουπιάσει και τα πουλιά δεν ελευθερωθήκανε πολύ. Αλλά η φτερουγισιά. Καλά, το πεσό δεν το συζητάω. Για μένα έχεις από το καλύτερο πεσό εδώ στην Πιερία. Το λέω και το εννοώ. Το καλύτερο, από τα καλύτερα πεσό στην Πιερία είναι το δικό σου. Από τα καλύτερα, δεν λέω το καλύτερο. Από τα καλύτερα. Είναι και άλλα παιδιά που έχουν πολύ καλά πεσά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε φτερό ήταν πολύ θεαματικά. Τα πουλιά κρεμάγανε. Κρεμαστά που λέω, σαν τα σταφύλια. Από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα που τους έλειπε σήμερα σε αυτή την πεταξιά ήταν το άπλωμα, αλλά το ξέρουμε, όταν πετάς βράδυ περιστέρια, λογικό είναι τα πουλιά πετάνε φοβισμένα, ας πούμε, έτσι. Τέτοια, λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Έχουμε δείξει ποιοι είμαστε. Ναι, αλλά και τώρα δείξανε τα πουλιά. Δηλαδή το θέαμα που βγάζανε ήταν φοβερό, θα το δεις και εσύ και δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, ακόμα μια φορά συγχαρητήρια, ρε φίλε. Υγεία να έχουμε, Παναγιώτη, πάνω απ' όλα, να είμαστε όλοι καλά του χρόνου, να πετάξουμε τα περιστέρια μας πάλι. Και όπως βλέπεις έχουμε κάνει μια λέσχη Πιερίας εδώ πέρα, είμαστε λίγοι φίλοι και καλοί. Θα τα πούμε τον χρόνο
και ευχαριστούμε που ήρθες και μας τράβηξε τα περιστέρια. Αλλά σου υπόσχομαι του χρόνου να σε τραβήξω πρωί, έτσι για σπάσιμο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έγινε, έγινε. Γεια σου φίλε, γεια.